κουβαλά μια βαριά ιστορία και παρακαταθήκη. Αυτή του Γιώργου Γιακυμίδη. Και τη παρουσία του στο πιτόνι του Δήμου μας. Μια πορεία τριών δεκαετιών που έκανε το Δήμο μας από την αφάνεια και την οικονομική καταστροφή. Μα κυρίως δημιούργησε αυτό που σήμερα όλοι αποκαλούμε. Ανεξάρτητη παράταξη με κοινωνικό πρόσωπο. Υποψήφιος επικεφαλής της παράταξης μας, ο κύριος Μαρινάκης Κωνσταντίνος. Sí.
σε όλες τις γειτονίες της πόλης μας. Στη μεταφορά του δεύτερου Ολυμπιακού σταθμού, σε νεώθουμε το υπερσύγχρονο πλοίο και στη δημιουργία τριών νέων πρωτοποριακών σταθμών. Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ με πρωτοποριακά διαγενειακά προγράμματα, ενισχυμένες δράσεις ελεύθερου χρόνου και προγράμματα κατά του ψηφιακού αναπαυλισμού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, είναι χαρά και τιμή μου σήμερα να βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους και συνοδοιπόρους. Φίλους με τους οποίους μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για τον Δήμο μας. Φίλους που μοιραζόμαστε την κοινή πίστη ότι όλοι μαζί, με προσπάθεια, με ετοιμότητα, με ευθύνη, θα πετύχουμε ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας. Μπράβο Κώστα! Φίλους με τους οποίους μας ενώνουν χρόνια δράσεων, μέσα από δυσκολίες, αλλά και μεγάλες επιτυχίες. Αλλά και νέους φίλους, που σήμερα αποφασίζουν να είναι μαζί μας, στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την πόλη μας. Όλοι σήμερα είμαστε εδώ, τιμώντας την παράταξή μας. Τους αγώνες εκτών, κάτω από την ηγεσία του Γιώργου Ιακημίδη. Τα όσα πετύχαμε μαζί και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την τιμή που μου κάνετε να ηγηθώ αυτές τις προσπάθειες. Σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, αυτή η παράταξη χτίστηκε και συσφυρώθηκε ανεξάρτητα από κομματικές αγκυλώσεις, με κοινές όμως αξίες υπό την ηγεσία του δημάρχου μας κ. Γιώργου Ιακημίδη. Σήμερα συνεχίζει διεκδικώντας την ψήφο των συμπολιτών μας, των Δημοτών της Δίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέτη, με έναν και μόνο στόχο, να υπηρετήσει τις ίδιες αξίες. Γι' αυτό και είμαστε και θα είμαστε μια ανεξάρτητη παράταξη. Ανεξάρτητη ναι, απολύτικη όχι. Έχουμε ξεκάθαρη πηξίδα. Είναι οι απαράβατες αξίες που έχουμε ως οδηγό μας. Για μας το συμφέρον του κάθε δημότη είναι το μόνο συμφέρον που υπηρετούμε. Η στήριξη στους ευάλωτους είναι το μόνο γραμμάτιο που έχουμε να εξοπλίσουμε. Η ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση έχει νόημα όταν έχει κοινωνικό πρόσημο και πρόσωπο. Και έχει και αποτέλεσμα για κάθε δημότη. Αυτό υπερασπιζόμαστε, αυτό είμαστε, αυτό συνεχίζουμε. Ένα Δήμο που δεν είναι διαδοσμητικός. Ένα Δήμο που δεν περιορίζεται σε έργα βιτρίνας. Ένα Δήμο που υπερασπίζεται τη διαφάνεια σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης, σε όλες τις συναλλαγές με τους πολίτες του. Μια διοίκηση με άμεση και ειλικρινή σχέση
με κάθε ένα από τους δημότες της πόλης μας. Μία αυτοδιοίκηση της ουσιαστικής και αποτελεσματικής δουλειάς. Χωρίς πολλά λόγια, μόνο πράξεις και έργο. Φίλες και φίλοι, όσα είπα δεν είναι μια θεωρητική εικόνα, ούτε και ένα κενό συνέστημα από αυτά που βλέπουμε να γράφονται σε φυλάδια και αφίσες σε εκλογική αναμέτρηση. Στο Δήμο μας έχουμε δει πράξη τα όσα περιέγραψα. Έχουμε δει έναν υπερχρεωμένο Δήμο υποκατάληψη να αλλάζει, να εξυγιαίνει τα οικονομικά του, να λειτουργεί αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του, να στηρίζει την κοινωνία, να στηρίζει την τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, να προσελκύει επενδύσεις που τον βγάζουν από την αφάνεια και τον κάνουν το όνομά του γνωστό σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα πολλά. Είναι γνωστό σε όλους το πως γράψαμε ιστορία όντας ο πρώτος Δήμος που προσέλκυσε σειρά επενδύσεων όπως μεγάλα θεματικά πάρκα και σύγχρονα εμπορικά κέντρα. Επενδύσεις που έφεραν εκατοντάδες θέσεις εργασίας, δίνοντας απασχόληση, ζωή, έσοδα στο Δήμο μας, αλλά και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής όλων μας. Την εμβληματική δουλειά που έγινε στο Κατράκι, μετατρέποντάς το στο μεγάλο σπίτι πολιτισμού, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, πηγή φωτός σε ολόκληρη την Αττική. Τη δουλειά που έγινε στα ΚΑΠΗ και τους τηλεφωνικιακούς σταθμούς της πόλης μας, που είχα την τιμή και την χαρά να υπηρετήσω σαν αντιδήματος. Αλλά και σειρά πρωτοπόρων δράσεων, όπως η δημοτική συγκοινωνία, η αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, ο εξυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετεί πλήρως δεκάδες αθλητικά σωματεία και τα μέλη τους, η έμφαση στην καθαριότητα, η επίτευξη πιστοποίησης ασφάλειας των παιδικών μασκαρών, η επέκταση των χώρων πρασίνου, η άκρηση πολιτισμού στο τοπικό επίπεδο και σε τόσους άλλους τομείς. Έχουμε λοιπόν δει όλα όσα μαζί με τον Γιώργο Ιακυβίδη πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Οι στόχοι μας παραμένουν οι ίδιοι. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε όσα πετύχαμε. Θέλουμε ένα Δήμο που κάνει σωστά τη δουλειά του, που διευκολύνει την καθημερινότητα των δημοτών του, ένα Δήμο που στηρίζει την κοινωνία. Διεκδικούμε ένα Δήμο που τολμά, που σέβεται τα χρήματα των δημοτών του, που δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες και να βγει μπροστά στα δύσκολα. Θέλουμε έναν Δήμο που δεν ξοδεύει τα χρήματά του σε ανούσια έργα βιτρίνας, αλλά τα επενδύει στη στήριξη των αδυνάτων. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Με ξέρετε ως άνθρωπο, ως φίλο, ως γιατρό. Έχω υπηρετήσει και συνεχίζω να υπηρετώ τις δομές κοινωνικής προστασίας και μέρινας της πόλης μας. Ως ενεργός πολίτης, εκλέγομαι και συμμετέχω στη διοίκηση του Δήμου από το 2002. Από το 2014 υπηρετώ ως πρόεδρος του νομικού προσώπου και τα τελευταία χρόνια από τη θέση αντιδημάρχου προσχολικής αγωγής εργάζομαι με τη βοήθεια και υποστήριξη των φίλων εργαζομένων του Δήμου μας για να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες υποδομές και περιοριστικότερες υπηρεσίες για τα παιδιά μας. Και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους εργαζόμενους του Δήμου μας. Πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξή τους υπήρξαν σημαντική αλλαγή σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε έργο, σε κάθε υλοποίηση σχεδίου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Θα είμαι δίπλα σας σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε παράπονο, σε κάθε ιδέα, μέλος της κοινής μας ομάδας. Όλοι μαζί, λοιπόν, δήμαρχος, διοίκηση, εργαζομένοι, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πως τα παιδιά των οικογενειών που έχουν ανάγκη στήριξη τα έχουν προτεραιότητα στις θέσεις των πνευμονιπιακών σταθμών μας, χωρίς κόστος τροφίων. Φροντίσαμε να αξιοποιήσουμε για το σκοπό αυτό κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Να προχωρήσουμε στις προσλήψεις νέου προσωπικού 3 φορές
και να αυξήσουμε τις διαθέσιμες θέσεις στους ρεκτικούς και νηπιακούς σταθμούς μας. Παράλληλα, επενδύσαμε και σε νέες υποδομές. Μεταφέραμε 2 σταθμούς σε υπερσύγχρονα κτίρια. Εξαντλήσαμε κάθε διαθέσιμο μέσο για την αναβάθμιση των δομών μας με νέο εξοπλισμό. Αλλά και για το έργο μας, στην προστασία και φροντίδα των ηλικιωμένων του Δήμου μας, έργο στο οποίο ως πρόεδρος του νομικού προσώπου αφιέρωσα μεγάλη προσπάθεια, είμαστε περήφανοι. Η χώρα των καπί του Δήμου μας είναι καθαρή, καλά εξοπλισμένη και ευχάριστη. Χώρη συνάντησης όλων των ηλικιών. Χώρη όπου ειδικά σχεδιασμένα διαγενειακά προγράμματα φέρνουμε κοντά στους νέους και τα παιδιά με τους παππούδες μας. Κάναμε τα καπί χώρους μετάδοσης γνώσης, εμπειρίας και επαφής. Εδώ, στο Δήμο μας, στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέτη, έχουμε πετύχει να έχουμε τις καλύτερες δομές για την τρίτη ηλικία σε όλη την Ελλάδα. Πετύχαμε πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Με προσπάθεια ομαδική που κάνουμε άνθρωποι με βαθιά πίστη στο κοινό καλό. Με πολιτική και όχι κομματική ταυτότητα. Τώρα πάλι μαζί παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο. Αγαπητοί φίλοι, τώρα ήρθε η ώρα να δούμε το μέλλον. Πώς θα συνεχίσουμε το μεγάλο μας έργο μας. Πώς θα πάμε ακόμα πιο μπροστά. Δεσμεύομαι από την αρχή πως ο συνδυασμός μας απαρτίζεται από στελέχη διάφορων πολιτικών χώρων. Αυτό είναι δέσμευση. Από ανθρώπους που μας ενώνει η αγάπη για την νίκη και τον Άγιο Ιωάννη Ρέτη. Για έναν Δήμο στον οποίο η κοινωνική στήριξη και αλληλεγγύη είναι και πρέπει να είναι προτεραιότητα. Γι' αυτό και μπορώ χωρίς φόβο να δεσμευτώ ότι δεν θα χαριστούμε σε καμία κυβέρνηση. Ότι θα διεκδικήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Ειδικά σε μια εποχή αναδιοργάνωσης, η μόνη αγωνία μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συμπολιτών μας, να τους προσφέρουμε στήριξη στον αγώνα και απασχόληση, να αγωνιστούμε για την τοπική ανάπτυξη, να στηρίξουμε ουσιαστικά καθέναν από εμάς που έχει ανάγκη στήριξη, ιδιαίτερα τους νέους μας και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στην πόλη μας και βλέπω πώς κινείται η αγορά στην περιοχή μας. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Είναι υποχρέωσή μας με δράσεις και παρεμβάσεις να τονώσουμε την οικονομία μας. Και μπορούμε να κάνουμε πολλά. Να δώσουμε πολύτιμη γνώση στους επαγγελματίες μας, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους νέους μας. Γνώσεις σχετικά με την προβολή της τοπικής επιχείρησης, γνώσεις για τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση, γνώση για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Να βοηθήσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις να προβληθούν και να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας. Να προχωρήσουμε σε έργα με στόχο μια πόλη πιο όμορφη, μια αγορά πιο εύκολα προσβάσιμη προς όλους. Να προσφέρουμε ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση για τους δημότες στους κεντρικούς χώρους του Δήμου μας. Υποχρέωσή μας είναι να δώσουμε εμπόδια και γνώση στους νέους μας. Να δημιουργήσουμε δράσεις κατάθλιψης και υποστήριξης για τους τοπικούς επιχειρηματίες. Να ενεργοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας για τους ανέργους. Να σταθούμε δίπλα σε κάθε εργαζόμενο. Στο δύσκολο καθημερινό αγώνα της επιβίωσης. Να αναπτύξουμε δράσεις πολιτισμού με το μικρασιατικό και βοριακό ελληνισμό, με τους Κρήτες, καθώς και με όλα τα πολιτιστικά σωματεία του Δήμου μας. Και αυτό θα το κάνουμε όχι μόνο ενισχύοντας την απασχόληση και την οικονομία, αλλά και τις κοινωνικές παροχές μας. Υποστηρίζοντας το δημόσιο σχολείο, τη δημόσια δωρεάν υγεία, αλλά και μια σειρά
las καρμιάσιρας από κρίσιμες κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες, προσφέροντας στους δημότες μας υψηλού επίπεδου δωρεάν παροχές. Μη διστάζοντας όπου απουσιάζει η πολιτεία, να αναλαμβάνουμε εμείς δράση με γνώση και αποφασιστικότητα. Να πρωτοπορούμε συνδράμματα στους συμπολίτες μας με τις δικές μας δομές, τις δικές μας κοινωνικές δράσεις. Θα συνεχίσουμε να είμαστε θεματική παράταξη του έργου και της ευθύνης, γιατί μόνο έτσι θα πετύχουμε στη μάχη για καλύτερη ποιότητα ζωής, για νέα μεγάλα έργα για τον Δήμο μας. Ο αγώνας που τώρα ξεκινά θα είναι κοινός. Θα είναι αγώνας για καλύτερη καθημερινότητα, ποιοτικότερες δημοτικές υπηρεσίες, μια πόλη καθαρή, με υπηρεσίες σχεδιασμένες για την εξυπηρέτηση των δημοτών, με δημοτική συγκοινωνία που θα καλύψει ακόμα περισσότερες περιοχές, με λειτουργικές και ανοιχτές χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές δομές. Μαζί θα προχωρήσουμε σε νέα έργα υποδομής, κρίσιμα για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον. Μαζί θα αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του πολίτη, για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή όλων μας, για να κάνουμε αποδοτικότερη τη λειτουργία του Δήμου μας, για να σταθούμε δίπλα στους ευάλωτους συμπολίτες μας, όσους έχουν δυσκολίες προσβασιμότητας στις υπηρεσίες μας και ιδιαίτερα σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλοι μαζί με εσάς που σήμερα βρίσκεστε εδώ, αλλά και όσοι θα συναντήσουμε και θα συμπορευτούμε τους επόμενους μήνες. Είμαστε όλοι κοινωνοί και μέτοχοι στο πρόγραμμά μας, τώρα και στη διοίκησή μας αύριο. Μαζί στην προσπάθεια, μαζί στο έργο με μία φωνή που ακούγεται και που κάνει τη διαφορά, με ένα ουσιαστικό και πραγματικό διάλογο ιδεών και προτάσεων για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας και τις αγωνίες μας. Μια ειλικρινή συζήτηση για το μέλλον της πόλης μας. Για το πώς θέλουμε να είναι το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Και θα το κάνουμε άμεσα, με πρωτοβουλίες όπως ακριβώς εκπονούν οι ανοιχτές ομάδες εργασίας στο πρόγραμμά μας. Αγαπητοί φίλοι, στη νέα εποχή για το Δήμο μας όλοι έχουν τη δική τους ιστορία να γράψουν, να συνεισφέρουν. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την υπέροχη διαδρομή τόσων ετών. Με ξέρετε, ξέρετε το χαρακτήρα μου και το έργο μου. Με ξέρετε ως άνθρωπο, ως πολίτη, ως γιατρό, ως μέλος της ομάδας διοίκησης του Δήμου μας, ως φίλος δημότη. Είναι αλήθεια, δεν έχω την ικανότητα των όμορφων λόγων, το αντίθετο ίσως. Αλλά έχω τη σαφή βούληση να αναλάβω με ευθύνη, ετοιμότητα, και να εργαστώ σκληρά, κοιτώντας τον κάθε συμπολίτη στα μάτια, με καθαρό βλέμμα, για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής στην πόλη μας. Στην προσπάθεια μου αυτή, με πλαισιώνει μια ομάδα άξιων και δραστήριων συμπολιτών μας, αγωνιστών της ζωής, που δείχνει το γράφο στην πόλη μας και μοιράζονται το κοινό όραμα για το μέλλον. Στην κίνηση, στην ανεξάρτητη κίνηση πολιτών Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέτρη, όσοι υποψήφοι θα συμμετέσχουν. Αγγελία Έλληνα, δημόσιος υπάλληλος. Εγκυρίδη Άννα, βοηθός στην Ιάτρου, διαγνωματική σύμβουλος. Ακάς Γεώργιος, συνταξιούχος, δημοτικός σύμβουλος. Αντροπιδάς Παναγιώτης, προγραμματιστής.
άμα το συμμετείς. Καρδιά Νικόλα, ελεύθερος επαγγελματίας. Κατσάκη Λοκίνη Φωτεινή, επιχειρηματίας. Κύση Παρασκευή, οδοντατεχνίτης, διαμερισματική σύμβουλο. Ολυμπάς Αντρέας, δημόσιος υπάλληλος. Thank you.